Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο και σήμερα έχουμε rewards και weekend leak review σε ένα weekend leak το δεύτερο, το οποίο ήταν το δεύτερο weekend leak. Τερματίσαμε όπως βλέπετε rank 2, παίρνουμε τα συγκεκριμένα rewards, 3 player picks, ένα mega pack, ένα 100k και ένα team of the week pack, όπως είχε πει, 60.000 coins. Λοιπόν, θα τα ανοίξουμε σε λίγο τα picks. Η ομάδα που χρησιμοποιήσαμε για αυτό το Weekend League δεν ήταν αυτή, ήταν που έδωσα giveaway τα παιχνίδια. Και το ακραίο ήταν ότι πήγα να δώσω τα δύο τελευταία παιχνίδια giveaway και μου τα έδωσαν οι αντίπαλοι. Και μπήκα με την προηγούμενη, την άχρηστη ομάδα. Οπότε έκανα 14 νίκες και 6 ήττες ήταν το τελικό ρεκόρ μου. Μπορούσα σίγουρα το rank 1 για 2 νίκες. Πραγματικά πολύ κρίμα. Η ομάδα ήταν αυτή. 4-3-2-1 in-game, με τον Καντέ να έρχεται εδώ πέρα σαν CDM και τον Σον να πάει σαν striker. Από την προηγούμενη εβδομάδα, όπως βλέπετε, τα upgrades είναι ένας inform Σον στη θέση του χρυσού Σον και ένας Σαλάχ χρυσό στη θέση του inform Jesus. Η ομάδα έμεινε η ίδια και μπορώ να πω ότι ήταν περίπου είδα τα παρόμοια πράγματα που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή δεν έκανα ούτε το step up, ούτε έπαιξα πολύ χειρότερα. Σίγουρα θα την αλλάξω πιθανώς αυτή την εβδομάδα την ομάδα. Μετά τα rewards να δούμε πώς θα πάνε. Ο Informson δεν είδα και πολύ μεγάλες διαφορές από τον χρυσό, να πω την αλήθεια. Πάμε λίγο στα βαθιά, ας πούμε. Επίσης να κάνω μια παρένθεση ότι έβγαλα Vidal από τα marquee matchups, τον πούλησα 115 χιλιάρικα. Τώρα έχει πέσει κι άλλο, 80 χιλιάρικα έχει τώρα, οπότε ήταν μεγάλο dub. Λοιπόν, πάμε στο να ξεκινήσουμε την ομάδα. Edward Mendy, αρκετά καλός. Πιστεύω ο μόνος καλύτερος τερματοφύλακας από τον Mendy είναι ο Ντοναρούμα. Δεν υπάρχει κάτι καλύτερο από τον Mendy, είναι καρασπασμένος, παιδιά. 83 Mendy και θα πάρει μια inform λογικά στη εβδομάδα, οπότε θέλω να τον βγάλω σαν κόκκινο, να τον έχω. Λοιπόν, πάμε στον Walker. Ο Walker, ο οποίος είναι ένα καλό δεξιμπακ, δεν είναι ακραίο δεξιμπακ. Ο Χακίμ είναι πολύ καλύτερός του. Δεν είναι ο Γόκερ που ήταν. Πολλά λάθος, πολύ λάθος τοποθετήσεις. Μακάρι να είχα Χακίμ εκεί πέρα. Δεν ήταν καλός ο Γόκερ, με απογοήτευσε. Μεντί, επίσης, Μεντί δεν μου πολύ άρεσε. Όταν έτυχε ένα Σπινατζόλα Ντέιβις ή Τεό, ήταν καλύτερη από τον Μεντί, τον δικό μου. Δεν με πολύ εντυπωσιάζει ο Μεντί. Πιστεύω ότι ο Τεό Inform θα είναι πολύ καλύτερος. Ο Σπινατζόλα ακόμη είναι καλύτερο στο Μεντί λόγω του ύψους. Επίσης ο Ντέιβις είναι ξεκάθαρα το καλύτερο αριστερό μπακ στο παιχνίδι τη Bayern. Το δίδυμο σε αυτό πέρα έχουμε Van Dijk με Βαράν. Van Dijk, ok, εντάξει, του φεύγαν κάποιες φορές λίγο γιατί έχει ένα θεματάκι στο pace το έχει. Γι' αυτό και θα φύγει από την ομάδα στην εβδομάδα. Ok, καλό defending, του φεύγαν πολλές φορές στο pace. Ευτυχώς τον κάλυπτε αυτό πολλές φορές το defending του. Ο KVP είναι κλάσεις ανώτερες πιστεύω. Ο Ράφα, ο Βαράν, μια τρομερή κάρτα. Θέλω να τον κρατήσω στην ομάδα που σκέφτομαι να φτιάξω. Είναι πολύ ωραίος, πάντα στις φάσεις. Είναι κλασικός Βαράν, σπασμένος, έχω να πω. CDM Καντέ. Καντέ, πολύ ωραίο CDM, τρομερός. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι κλασικός Καντέ, παιδιά. Είναι ο κλασικός ο Καντέ που έχει το κέντρο σου, κόβει πάρα πολλές πάσες. Ανεβαίνει κάποιες φορές λίγο κάτι που δεν μου αρέσει. Αλλά εντάξει, είναι ο Καρτέ. Μπρούνο. Μια πολύ ωραία κάρτα. Πάντα κουβαλητής σε κάθε match. Είναι πάντα, κάνει την εμφάνισή του. Ο Μπρούνο είναι πάντα μέσα στο match. Σε αντίθεση με τον De Bruyne που αυτή την εβδομάδα με απογοήτευσε. Δεν ήταν τόσο πολύ μέσα στο match. Ήταν χαμένος. Δεν με πολύ άρεσε ο De Bruyne. Πάμε μπροστά, ο Σανέ, ο Μανέ ήταν η καλύτερη κάρτα του Weekend League, ήταν ο καλύτερος παίκτης που χρησιμοποίησα. Έχει πάρει και inform και θα ήθελα πάρα πολύ να χρησιμοποιήσω την inform του, ήταν τρομερός ο Μανέ, παιδιά. Φοβερός. Σαλάχ, μια πολύ ok κάρτα. Ήταν σίγουρα καλύτερη του Γκαμπριέλ Χεσούς. Δεν με ξετρελάνε κιόλας. Ναι, αυτό, δεν με ξετρελάνε κιόλας, ήταν καλύτερος όμως του Γκαμπριέλ Χεσούς. Και πάμε και στον Σον. 18 μάτς, 18 γκολ, 8 assist και με τη χρυσή του έπαιξα ένα παιχνίδι στο οποίο έβαλα
ένα χατρίκ, οπότε ας πούμε 18 μάτς 21 γκολ. 19 μάτς 21 γκολ και 8 ασίστ. Πολύ ωραίος ο Σον. Καλός, αλλά δεν αξίζει. Η φόρμ του, πραγματικά η χρυσή του δεν θα δείτε κάποια διαφορά. Ίσως λίγο πιο agile θα είναι αυτός και έχει ελάχιστο καλύτερο finishing και καλύτερη πάσα. Τίποτα δηλαδή. Στον πάγκο ερχόταν ο Κιέζα που είναι η χρυσή μας αλλαγή, τρομερός παίχτης. Αν πάρει μια inform, ξεκάθαρα θα τον αγοράσω. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Κιέζα, είναι από τις αγαπημένες μου κάρτες φέτος. Μακάρι να πάρει μια inform. Ο Ντέιβιτ βοήθησε αρκετά όταν έμπαινε. Έβαλε και ένα match winner. Ήταν ωραίος ο Ντέιβιτ. Και ο Στέρλινγκ, εντάξει. Σαν βασικός δεν κάνει το παιδί. Τον χρησιμοποίησα λίγο. Δεν κάνει σαν βασικός. Μόνο σαν αλλαγή ο Στέρλινγκ. Ό,τι κάνει. Πάμε στα rewards τώρα. Έχουμε κάτι στα objectives. Μήπως έχουμε κανένα pack. Δεν νομίζω. Ναι, δεν έχουμε. Στα milestones. Έχουμε ένα gold pack. Okay. Και πάμε στα packs. Πρώτα έχουμε τα player picks. Τρία player picks. Σε μια καλή team of the week. Είναι ξεκάθαρο ποιους κυνηγάμε. Δεν θα τους πω γιατί χαλάει το pack luck. Λοιπόν, ξεκινάμε από το μεσαίο. Ραφίνια, ωραία, ωραία. Ωραίο πρώτο pick. Δεν με χαλάει καθόλου. Πάμε στο δεξιά. Μίλερ και Φόντερ. Και μένει ακόμη ένα. Ναι, είναι τρισάθλιο. Εντάξει, μας έδωσε το Ραφίνια. Καλή αλλαγή, Μίλερ Φόντερ και Βουλή. Δεν μας έδωσε το ούτε μανέ που κυνηγάγαμε. Πάμε στο Gold Pack. Δεν είναι κάτι. Και στο, τώρα έχουμε το Mega Pack. Είναι Inform. Πολωνία. Όχι, νόμιζα ότι ήταν ο Λεβαντόφσκι. Ο Σέσνη είναι. Τον έχω ξανατύχει το Σέσνη. Όχι, και Γκράβενμπεργκ μέσα. Οκ. Okay. Και έχει και έναν Road to the Final Gravenberg. Δεν πηγαίνει κάτι, αλλά οκ. Okay. Ήταν καλό ο Megapack. Έχει κάποιο profit. Και Mason Mount. Τη θέλω την παλούν Σάβιες Λίγκ γιατί είναι ωραία. Οκ, okay, εντάξει, okay, καλό pack. Θα το έλεγα. Τώρα πάμε στο 100K. Το 100K, παιδιά, φέτος δεν με έχουν πάει καθόλου. Ένα Sterling μου έχουν δώσει αυτό πιο ακριβό pool. Για πάμε να δούμε. Ναι, δεν είναι. Walkout, Αγγλία, right back. Όχι. Δεν είναι ο Walker. Ναι, δεν δίνουν τίποτα. Κλασικά 100K. Ναι, δεν έχουν τίποτα μέσα. 13 duplicates. Τα υπόλοιπα στο transfer market. Και έχουμε ένα Team of the Week Pack. Πάμε να δούμε τι θα μας βγάλει. Είναι ο Ρομέρο. Ναι. Πολύ μέτριο. Πολύ μέτριο. Δεν κάνει τίποτα. 20K. Για Ρεμτσούκ που δεν πάει για κάτι, Quixel και Guardian βγαίνει για 15K, ναι. Οκ, okay, εντάξει, πολύ μέτριο pack opening. Κλασικά δεν μας έδωσε κάτι ακραίο. Δυστυχώς, θα φτιάξω νέα ομάδα πάντως για αυτό το Wigan League. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, παιδιά.
Μέχρι στιγμής δεν έχουμε βγάλει το ακραίο πουλ. Το πιο ακριβό πουλ που έχω βγάλει είναι ένας Μπρούνο Φερνάντες. Μετά είναι το χάος, δεν έχω βγάλει τίποτα άλλο. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!